Η ανάγκη της σωστής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την υγεία της μητέρας και του παιδιού υπογραμμίστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 14 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Νέων Μουδανιών. Η σημερινή ημερίδα ουσιαστικά εντάσσεται στο πρόγραμμα των γιατρών του κόσμου Μητέρα και Παιδί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται παγκόσμια από την MSD, που είναι μια φαρμακευτική εταιρεία, και ο στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την μητέρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό. Δίνει την ευκαιρία να έχει πιο εύκολη πρόσβαση η μητέρα και το παιδί στις δομές υγείας. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες ενέργειες οι οποίες γίνονται από τους γιατρούς του κόσμου αλλά και από άλλους φορείς, ώστε να διευκολύνουμε ομάδες κοινωνικά ευάλωτες να έχουν μια καλύτερη αντιμετώπιση και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον από τη στιγμή που θα γίνουν μητέρες και με τα παιδιά τους. Αυτό είναι κομμάτι μιας σειράς δράσεων που έχουμε στη Χαλκιδική, στην οποία ανταποδίδουμε αυτό που μας δίνουν. Μας έχουν βοηθήσει να μαζέψουμε πολλά φάρμακα, έχουμε κάνει και άλλες εκδηλώσεις ενημέρωσης, έχουμε κάνει στη ΣΥΚΙΑ ένα πρόγραμμα προληπτικό και θα ακολουθήσουμε κι άλλα. Η σκέψη μας είναι πολύ απλή, ότι όπου υπάρχουν ανάγκες να μπορούμε να τις καλύπτουμε, και από την άλλη η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα για να ενημερώνουμε. Νομίζω ότι και η επαρχία χρειάζεται να ξέρει για πράγματα που την απασχολούν και πολλές φορές δεν τα κουβεντιάζει. Είμαι πολύ χαρούμενη να βρίσκομαι σε αυτή την ημερίδα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο γεγονός για τη Χαλκιδική και έτυχε και η μέρα σήμερα κατά την γιορτή της μητέρας. Χαιρόμαστε και είναι μεγάλη τιμή για μας να ακούσουμε αυτούς τους ομιλητές. Δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι δώσαν το καλύτερο εαυτό τους και πάρα πολύ καλές πληροφορίες. Και οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες μας που βρεθήκαν εδώ, νομίζω ότι ήταν, περάσανε πολύ καλά. Αυτό που εμείς καλούμαστε ως γιατροί του κόσμου είναι να προστατέψουμε το κομμάτι αυτό του ελληνικού πληθυσμού που έχει με καμία περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σε εθνωτικές ομάδες που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και σε πρόσφυγες και σε μετανάστες. Για να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες μας αυτές, προσφέρουμε και την δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Χαλκιδικής να ενημερωθούν και να συζητήσουν μια σειρά από θέματα που άπτονται της εγκυμοσύνης, αλλά και την υγεία των γυναικών γενικότερα. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα, την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και του τραχύλου, τον μητρικό θυλασμό, την συμβουλευτική υποστήριξη της μητέρας κατά την περίοδο της λοχίας και για την σημασία της κλινικής εξέτασης του νεογνού. Εγώ εύχομαι τα συμπεράσματα όλων όσων υπόθηκαν σήμερα να βγουν χρήσιμα για το μέλλον, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη σκέψη για την προστασία της υγείας της μητέρας και του παιδιού που θα φέρει στον κόσμο.